Καλωσορίζω, γιατί έχουμε μπροστά μα να αναπτύξουμε ένα ακόμα θέμα γύρω από τη λογοτεχνία. Έχω έναν άνθρωπο που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ο Γιώργο Κορδομενίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Που σ' αγαπώ. Και με αγαπά κυρίω. Κυρίω γιατί επιμένει ένα Δε. πράγμα. Ω Δον Κιχώτη, α πούμε, το εντευχτήριο αυτό το λογοτεχνικό περιοδικό που βγαίνει από τη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετά χρόνια, έκλεισε 100-150 τέφυγε. Πού έχει φτάσει. Τέφυγε 108, έτη 28. Ένα λογοτεχνικό περιοδικό να βγαίνει ακόμα με την ίδια ρόμη είναι ένα ζήτημα. Είναι πολλά ζητήματα. Είναι 108 ζητήματα για την <laughs> εκφρασία. Και όμω εκεί ανακαλύπτει πρόσωπα καινούργια στη λογοτεχνία και μέσα από αυτή του τη δράση πάντων, του εντευκτηρίου του προέκυψε και ένα έτσι, σαν φεστιβάλ ένα πράγμα. Η λογοτεχνική σκηνή. Φέτο γιορτάζει την τέταρτη. Είναι η τέταρτη διοργάνωση φέτο. Και Τέτα... δεν είναι σαν φεστιβάλ, είναι φεστιβάλ. Α, δεν και... είναι κάτι σαν συμπόσιο λογοτεχνικό. Καμία σχέση. Α. Είναι μια γιορτή για τη λογοτεχνία, με συγγραφεί και κοινό. Ωραία. Και πώ πώς γιορτάζει λοιπόν η λογοτεχνία φέτος, που είναι 2015. Γιορτάζει με τη συνύπαρξη πάνω στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Άνετων, 22 συγγραφέων από τους καταξιωμένους μέχρι νεότερους και πρωτοεμφανιζόμενους, με μουσικούς, με τραγουδιστές. Α, ο Δημήτρης ο η Μαρία Φωτίου. Η από... Λόλα Τότσιο επίσης και ο Σάκης Λάιος παίζουν πιάνο. Mm -hmm. Και καμιά τριανταριά σπουδαστέ δραματικών σχολών επίση, τα αφιερώματα και τα happenings για τον Μανώλη Αναγνωστάκη και τον, τον Γιώργο Ιωάννου, Ιωάννου, τον, τον Φερνάντο Πεσό, τον Τόμα Μαν και ένα μικρό αφιέρωμα στον Αντέο Χρυσοστομίδη, α. το μεταφραστή που βιάστηκε να πεθάνει. Υπερπαραγωγή, ε; δηλαδή μέσα σε δύο μέρε μέσα το σε φεστιβάλ. Είναι δύο-τρία ώρα, Αρχίζουμε και τελειώνουμε με 10.30 ή 11 παρατέταρτο με ένα διάλειμμα. 11 και 12 Δεκεμβρίου. Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο Άνετον. Ξεκινάει κατά τι 7.30. Έχετε την ευκαιρία και να έρθετε σε επαφή με κείμενα καταξιωμένων ανθρώπων, αλλά για μένα το σημαντικότερο, όπω το έχω ζήσει δηλαδή στα προηγούμενα χρόνια, γινόταν στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στην Καλαμαριά, ναι. είναι να γνωρίσει και να ακούσει νέου ήχου, νέε ιδέε, να μπει σε μια άλλη περιπέτεια δηλαδή, βλέποντα φρέσκα πρόσωπα. Καταρχά, οφείλω να πω ότι η φετινή διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκη. Ε... Χωρί την οποία συνεργασία το φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό οφείλω να το πω και να ευχαριστήσω του ανθρώπου που μοιάστηκαν. Το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και την Πρόεδρο τη Πρώτη Κοινότητα. Η λογοτεχνική σκηνή, όπω και όλα τα λογοτεχνικά φεστιβάλ στον κόσμο, γιατί αυτό δεν είναι καμιά πρωτότυπη δική μου ιδέα, είναι μια παραλλαγή πραγμάτων που γίνονται στο εξωτερικό. Άλλο ναι, Δεν είναι πρωτότυπη δική σου ιδέα, αλλά είσαι ο μαχητή αυτή τη ε, υπερπροσπάθεια. Δηλαδή το επιμένει από μόνο. Ναι, δηλαδή, ναι, Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα πράγμα που το. Ανακάλυψε την πίστη. Το ανακάλυψα τώρα. εγώ. Όχι, παιδάκι, ε, το κάνει. Εγώ, πώ να το πω, προτείνω την ελληνική του εκδοχή. Ε, δεν έχει λοιπόν καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε ω εκδηλώσει για τη λογοτεχνία ή για τα βιβλία. Τι ξέρουμε, γιατί διαφέρουν. Ξέρουμε τυπικέ εκδηλώσει, βιβλιοπαρουσιάσει όπου όλοι μιλούν επενετικά για το βιβλίο κτλ. ή άλλε αναγνώσει που συνοδεύονται με ακομπανιαμέντο κλασική κοιθάρασα. Και πράγμα. χασμουριά το κόσμο. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Είναι ένα πρόγραμμα με ρυθμό θεατρική παράσταση. Mm -hmm. ε, υπάρχουν συγγραφεί από την Αθήνα. Όπω ο Νόλα, ο Ιωτυροπούλου, ο Γιάννη Ευσταθιάδη, ε, συγγραφεί Θεσσαλονίκη. Mm. Δεν του υποτιμώ, αλλά δεν θέλω και να ε, φάω το χρόνο σα αναφέροντά του όλου. Συγγραφεί από πολλέ περιοχέ τη Ελλάδα, α το πούμε έτσι. Όχι, έχουν... από, τα και από τα Χανιά. Από τα Τρίκαλα, από, από, τη, δράμα. από την Ξάνθια, από τη Δράμα. Έχει Έχεις από, από τη Βέρεια, θέλω να πω. Απο... Δεν είναι μια υπόθεση της Θεσσαλονίκης. τοπική, α πούμε. Mm -hmm. Δεν είναι το σαλόνι μα μόνο. Είναι ε, συγγραφεί από όλη την Ελλάδα, από διαφορετικέ γενιέ. Έχει σημασία όλο αυτό και το ότι έρχε, έρχονται άνθρωποι και ιδέες και πρόσωπα από πολλές περιοχές, αλλά κυρίως αυτό που είπες, ότι δεν είναι κάτι ε, που, 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 που έχει αυτή τη συγκρότηση μιας τυπικής βαρετής διαδικασίας. Είναι καταλάβες? κάτι πολύ ζωντανό. Ζωντανό αυτό. Είναι κάτι πολύ έχει ζωντανό. Κάτι, έχει χιούμορ, που είναι απαραίτητο συστατικό για μένα, ακόμα και αν μιλάμε για τα πιο βαριά ζητήματα. Ελπίζω ότι έχει χιούμορ ο άνθρωπος που το παρουσιάζει. Ποιο είναι, Πάλι εσύ. Όλοι. Ναι, Γιάννη Κερνάη, Γιάννη Πίνη. Γιάννη Πίνι, έκανε και κοκκίνησα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ ήσουν ευχαριστώ εδώ. πάρα λοιπόν, πολύ. Στο, ευχαριστώ. Θέατρο άνετον. Σας περιμένω. στο θέατρο Άνετον θα πάμε όλοι. Την Παρασκευή και το Σάββατο. παρουσίαση. 11 και 12, λοιπόν, είναι αυστηρό. 11 και 12 του μηνό στι 7.30 ώρα, τέταρτη λογοτεχνική σκηνή, διαχειρό Γιώργου Κορδομενίδη. Ευχαριστώ. Εγώ.